Ένα είναι ότι η Κύπρος επιστρέφει στην λύση του κουρέματος των καταθέσεων. Τι θα σημάνει αυτό για τους μεγαλοκαταθέτες, τους Ρώσους κυρίως, οι οποίοι έχουν τις μεγάλες καταθέσεις στο νησί? Κύριε Στρόιτερ, οι επιλογές ήταν πάντοτε περιορισμένες. Δεν ήταν πάρα πολλές. Το κούρεμα των καταθέσεων των μεγαλοκαθέτων, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε ήταν στην ατζέντα. Ήταν κύρια επιδίωξη της Ευρωζώνης. Είχε διατυπωθεί πάρα πολλές φορές και από τον κύριο Σρόιτερ, και από τον κύριο Σόιμπλε και από τον κύριο Ντάιζελμπλουμ. Ήταν δηλαδή πάντοτε στην ατζέντα. Η κυπριακή πολιτική ηγεσία εξερεύνησε διάφορες άλλες λύσεις. Βλέπει ότι καμία από τις λύσεις αυτές δεν είναι επαρκής και επιστρέφει σε μια κάποια εκδοχή της αρχικής συμφωνίας. Ότι δηλαδή οι καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ μπορούν να φορολογηθούν για να συνεισφέρουν στο πακέτο των 5,8 δις τα οποία χρειάζεται η κυπριακή οικονομία. Αυτό σε συνδυασμό με την εκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας πιθανότατα να δημιουργήσει ένα πακέτο το οποίο είναι αρκετό και κυρίως μια λύση η οποία θα είναι αποδεκτή και από την Τρόικα. Μάλιστα. Αυτό το πακέτο λοιπόν, όπως το περιγράφετε, από τη μία η διάλυση στην ουσία της Λαϊκής Τράπεζας και από την άλλη το κούρεμα των μεγαλοκαταθέσεων αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Τι σημαίνει για την επόμενη ημέρα στο νησί, πώς φαντάζεστε εσείς την οικονομία από την Τρίτη και μετά? Κοιτάξτε να δείτε, εάν τα πράγματα προχωρήσουν έτσι, η Κύπρος καταρχήν θα αρχίσει να μοιάζει με την Ελλάδα από πολλές απόψεις. Δηλαδή θα έχουμε μια πολιτική πόλωση, πολιτική ένταση. Ήδη έξω από τη Βουλή, τώρα που μιλάμε, είναι αρκετοί συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι της Λαϊκής και τραπεζοϋπάλληλοι και διαμαρτύρονται. Η πολιτική ένταση λοιπόν θα μπει στο νησί για τα καλά. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος είναι μια χώρα στην οποία γενικά δεν υπάρχει πολιτική πόλωση όπως την γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οι απεργίες είναι ελάχιστες, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια πολιτική πόλωση. Επίσης, οικονομικά μιλώντας, θα έχουμε τεράστια ύφεση. Θα έχουμε επίσης έναν όλο και περισσότερο συρρυκνωμένο τραπεζικό τομέα. Και βεβαίως μια μεγάλη εκροή καταθέσεων αμέσως μόλις αυτό γίνει εφικτό. Με λίγα λόγια, ο τραπεζικός τομέας συρρυκνώνεται δραστικά. Ο τραπεζικός τομέας είναι ένας από τους σημαντικότερους 2-3 πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, το οποίο θα επιφέρει μεγάλη ύφεση. Κοιτάξτε να δείτε, η ζημιά έγινε πριν από μία εβδομάδα. Και από τότε που ανακοινώθηκε εκείνο το άθλια σχεδιασμένο deal της Ευρωζώνης, από τότε ήδη έχουμε μία κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Παρ' όλα αυτά όμως έπρεπε να υπάρχει αρκετός ρεαλισμός από την κυπριακή πολιτική ηγεσία να καταλάβουν ότι το κούρεμα των μεγαλοκαταθετών δεν θα μπορούσε να αποφευθεί. Ναι. Εάν αυτό είχε γίνει κατανοητό από την πρώτη στιγμή, θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν μια φόρμουλα συμφωνίας με την Τρόικα προκειμένου να βρουν τα 5,8 δις τα οποία έλειπαν. Δυστυχώς η κυπριακή πολιτική ηγεσία δεν το έκανε αυτό. Και με συνέπεια έχουμε μια παράταση της αβεβαιότητας και η χώρα να οδηγείται σε τριτοκοσμικά επίπεδα λειτουργίας. Θέλω να μου ερμηνεύσετε και αυτήν την απόφαση που φαίνεται ότι έχει ληφθεί πλέον για ασφικτικό έλεγχο πλέον των κεφαλαίων, της κίνησης των κεφαλαίων στο νησί, ακόμη και για το γεγονός ότι θα χρειάζεται η έγκριση της κεντρικής τράπεζας για ένα έμβασμα στο εξωτερικό. Αυτό καθημερινά στη λειτουργία της οικονομίας τι σημαίνει? Κοιτάξτε, είναι οδυνηρό. Είναι επαχθές, θα βαρύνει την οικονομία πάρα πολύ. Αλλά αυτό το οποίο επιδιώκει η κεντρική τράπεζα είναι να μην υπάρχει μαζική φυγή κεφαλαίων. Σε αυτό στοχεύει η κεντρική τράπεζα. Αυτό με τους ελέγχους που θα επιδιώξει να το θέσει υπό έλεγχο. Βεβαίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα αρκετά κεφάλαια τραπεζικά θα φύγουν από την Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα είναι να δούμε πώς να γίνει η καλή διαχείριση της οδύνης. Οι οδυνηρές αποφάσεις δεν μπορεί να μην ληφθούν. Διότι η αμέσως επόμενη εναλλακτική λύση είναι η χρεοκοπία της χώρας. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι εδώ και μία εβδομάδα, συμπληρώνεται μία εβδομάδα ακριβώς από την εκδήλωση του προβλήματος, το οποίο μετατράπησε σε οξία κρίση, και σε κάθε στροφή της κρίσης έχουμε όλο και οξύτερα διλήμματα. Mm. Στην αρχή είχαμε κούρεμα των μικρο και μεγάλων καταθετών ή όχι. Στη συνέχεια έχουμε πλέον το κούρεμα, έχουμε το δίλημα είναι πτώχευση της χώρας ή όχι. Και το δίλημα και τελευταίο και θανατηφόρο δίλημα ενδεχομένως να είναι παραμονή στο ευρώ ή επιστροφή στη λίρα. Βλέπετε δηλαδή ότι όταν η κρίση κλιμακώνεται και εντείνεται. Παράλληλοι, κύριε καθηγητά, ανάλογα διλήμματα και πολύ χειρότερα ίσως ζήσαμε και εδώ στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.